Για ακόμη μια φορά, το δημοτικό γήπεδο Κοντοκαλίου έπεσε θύμα βανδαλισμών, όπως φαίνεται στις εικόνες που δημοσιεύθηκαν στην διαδικτυακή ομάδα Τα Παράπονά σου στο Δήμαρχο. Ο πρόεδρος του ΣΥΠΑΒ, Σπύρος Μωραΐτης, γερωτώμενος για ένα περιστατικό που συμβαίνει για τρίτη φορά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επανέφερε το ζήτημα φύλαξης των χώρων άθλησης. Φορές, κάποιοι για πολλούς και συγκεκριμένους λόγους λαιλατούν για τρίτη φορά τους χώρους αυτούς και από την πλευρά μας, ως Δήμος, φροντίζουμε όσο το δυνατό περισσότερο αυτοί οι χώροι να τη χάνουν φύλαξη. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συζητάμε και εξετάζουμε το ενδεχόμενο αυτό, τον τρόπο φύλαξης των χώρων, διότι ξέρετε πολύ καλά, κύριε Καποδίστρια, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκτήσεις κάτι. Το να το αποκτήσεις, το αποκτήσεις. Το να το διατηρήσεις, εκεί είναι το πρόβλημα. Άραγε λοιπόν, όλα αυτά τα γήπεδα, όλες αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να την χάνουν μέρη μιας φύλαξης για να μπορέσουν να αποφεύγονται αυτές πραγματικά οι ενέργειες οι οποίες δεν αρέσουν σε κανένα μας. Οι καταστροφές οι οποίες γίνονται για τρίτη φορά μετά τις αναπλάσεις, είναι για τρίτη φορά, επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι εμείς το χρέος μας είναι να παραδίδουμε όσο πιο καλύτερη ποιότητα αθλητική εγκατάσταση στα παιδιά μας και εδώ είμαστε να φροντίζουμε αυτές τις φορές όσο το δυνατό γρηγορότερα να τις αντικαθιστούσουμε. Όμως, σας επαναλαμβάνω και πάλι, και μας λυπεί ιδιαίτερα, είναι για τρίτη φορά που βανταλίζονται και συγκεκριμένα, και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο γήπεδο. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΠΑΒ αναφέρθηκε και στις ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει ή θα γίνουν σχετικά με την αντικατάσταση του χλωροτάπητα, διευκρινίζοντας πως ο ΣΥΠΑΒ παρέλαβε εγκαταλελειμμένα γήπεδα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν γίνει αξιοσημείο της προσπάθειας. Του συνθετικού χλωροτάπητα, από ό,τι με ενημέρωσαν, είναι στο στάδιο της συμβασιοποίησης με τον εργολάβο. Από εκεί και πέρα είναι έργο το οποίο θα το εκτελέσει η περιφέρεια. Εμείς απλώς το παρακολουθούμε, διότι είναι δημοτικό γήπεδο. Και στο σημείο αυτό θα θέλω να σας αναφέρω ότι είναι για πρώτη φορά που γίνεται συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της περιφέρειας, διότι στο παρελθόν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία, με αποτέλεσμα εργασίες οι οποίες γινόταν σε ένα γήπεδο να προγραμματίζονται και από το Δήμο και από την περιφέρεια, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα λαλούμ. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, με ένα σχεδιασμό, αυτή η Δημοτική Αρχή, και επειδή αναφέρεστε κυρίως και για το Κοντόκαλι, το οποίο είναι ένα κεντρικό γήπεδο στο κεντρικό Δήμο, δεν έχει άλλο γήπεδο ο κεντρικός Δήμος, το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ο Πλάντραφος, το οποίο είναι ως προπονητήριο και το οποίο εκεί μετά τη διοικητική αποβολή των ομάδων έχει περιέλθει και πάλι στα χέρια του Δήμου και το οποίο και αυτό θα τύχει ανάλογης μέρημνας. Όσον αφορά λοιπόν το Κοντόκαλι, από την πρώτη στιγμή εμείς βοηθήσαμε πάρα πολύ το χώρο αυτό όσον αφορά καταρχήν το περιβάλλον χώρο, ο οποίος περιβάλλον χώρος πραγματικά ήταν ένας σκουπιδότοπος. Καθαρίσαμε επίσης την τάφρο γύρω-γύρω από το γήπεδο, η τάφρος η οποία είχε να καθαριστεί πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, βοηθήσαμε και αναπλάσαμε τα αποδυτήρια, τα οποία ήταν σε κακή αθλία κατάσταση και δεν περιποιούσα τιμή για κανένας από εμάς.